Τι είναι η μινιμαλιστική πρόκληση, τα λεγόμενα minimalism challenges, και γιατί αξίζει να εφαρμόσω μία από αυτές. 9 μινιμαλιστικές προκλήσεις για να διαλέξεις όποια σου ταιριάζει ή και να εφαρμόσεις περισσότερες από μία από αυτές. Ποια είναι η αγαπημένη μου και ποια η εμπειρία μου από αυτές που έχω εφαρμόσει. Είναι κάποιοι τρόποι ξεσκαρταρίσματος, οι οποίοι είναι εύκολοι, μοιάζουν με παιχνίδι και το κυριότερο είναι ότι δίνουν μία χαρά, μία ικανοποίηση, μία ευχαρίστηση, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχω εκπληρώσει κάτι, ότι έχω πετύχει έναν στόχο και ταυτόχρονα γίνεται και δουλίτσα, γιατί χωρίς άγχος, χωρίς περιττό άγχος, καταφέρνω να πιάσω το νήμα, ας πούμε, να ξεκινήσω από κάπου για να αρχίζω να ξεσκαρτάρω, να αρχίσω να διώχνω τα περιττά πράγματα από τη ζωή μου. Αξίζουν οι μινιμαλιστικές προκλήσεις, βοηθούν κυρίως στην αρχή του ταξιδιού προς τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής και ταιριάζουν ακόμη και στους πιο πολυάσχολους ανθρώπους. Και ξεκινάμε με την πρώτη μινιμαλιστική πρόκληση, την οποία αγαπώ, την οποία συστήνω σε εκείνους που τώρα ξεκινούν το ταξίδι τους προς τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής και δεν είναι άλλη από το ξεσκαρτάρισμα των 30 ημερών. Θα βρείτε και το σχετικό βίντεο στο κανάλι, θα έχω σχετική playlist αλλά και το βίντεο κάτω στην περιγραφή. Θα δείτε και εδώ να περνούν πάνω από την οθόνη. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος όλη την ώρα, εγώ το έχω κάνει μία φορά. Δεν το έχω ξανακάνει. Το έκανα στην αρχή του ταξιδιού μου και κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το βίντεο που έχω είναι φωτογραφίες απλές, γιατί ήταν στην αρχή του ταξιδιού μου. Δεν φανταζόμουν καν ότι θα έχω αυτό το κανάλι όταν το ξεκίνησα. Οπότε μπορείτε να δείτε τι είχα κάνει τότε. Το είχα ευχαριστηθεί πραγματικά πάρα πολύ. Το αγάπησα, το θυμάμαι. Και είναι αυτό που μου άνοιξε το δρόμο. Τι αφορά τώρα? Είναι για 30 ημέρες ξεσκαρτάρω. Και τι ξεσκαρτάρω? Την πρώτη μέρα ξεσκαρτάρω ένα πράγμα. Τη δεύτερη μέρα δύο πράγματα. Την τρίτη μέρα τρία πράγματα. Γι' αυτό είναι καλό να ξεκινάμε από την πρώτη του μήνα. Για να μην χάσουμε το λογαριασμό, ας πούμε. Και καλό είναι να κρατάμε και φωτογραφίες, θα μας χρειαστούν μελλοντικά, σίγουρα θα μας χρειαστούν. Θα μείνει αυτό το challenge. Στο τέλος του μήνα θα έχουμε συνολικά ξεσκαρτάρει 465 αντικείμενα. Και θα μου πείτε τώρα τι λες, πού θα βρω τόσα αντικείμενα. Θα βρείτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρείτε. Σίγουρα θα δυσκολευτείτε όταν φτάνετε προς τα 30 αντικείμενα την ημέρα. Αφήστε πιο μικροσκοπικά και με, ας πούμε, 10 βίδες, 30 βίδες ή 25 στυλό ή δεν ξέρω εγώ τι, αφήστε αυτά τα πραγματάκια για αργότερα. Απλά την πρώτη μέρα ξεκινήστε από κάτι μεγάλο, ας πούμε ένα έπιπλο ή μια μεγάλη μια συσκευή, κάτι τέτοιο δηλαδή που έχετε σε έναν αριθμό και θα δείτε ότι είναι μια μοναδική εμπειρία. Και πάμε στο νούμερο 2, που είναι η πρόκληση 12-12-12, που σημαίνει τι? Ψάχνω στο σπίτι 12 αντικείμενα για να πετάξω στα σκουπίδια, 12 αντικείμενα για να ανακυκλώσω και 12 αντικείμενα για να επιστρέψω στη θέση τους. Για παράδειγμα, έχω τη βούρτσα, ας πούμε, για τα μαλλιά πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Δεν είναι η θέση του εκεί. Το παίρνω και το πάω στη θέση του που είναι το ντουλάπι του μπάνιου, για παράδειγμα. Ένα γρήγορο challenge που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε και είναι ιδανικό για πολυάσχολες μανούλες και όχι μόνο. Τρίτο challenge. Γεμίζω 3 τσάντες σκουπιδιών μέσα σε 3 ημέρες. Παίρνω λοιπόν μία τσάντα σκουπιδιών σήμερα και τη γεμίζω. Αύριο κάνω το ίδιο. Μεθαύριο το ίδιο και ιδανικά μπορώ να το κάνω ότι την πρώτη μέρα γεμίζω την τσάντα σκουπιδιών
με αντικείμενα τα οποία θέλω να πετάξω, τη δεύτερη μέρα με αντικείμενα που θέλω να δωρήσω, την τρίτη μέρα με αντικείμενα τα οποία θέλω να ανακυκλώσω. Τέταρτη λοιπόν πρόκληση είναι το ότι αναποδογυρίζω τις κραβάστρες. Το έχω κάνει αυτό το challenge και έχει αποδώσει, παιδιά, πραγματικά, σε σημείο που μου προκάλεσε εντύπωση. Τι κάνω? Γυρνώ τις κρεμάστρες από τα ρούχα μου προς αυτή την πλευρά, προς την πλευρά να με κοιτάνε, για παράδειγμα, και κάθε φορά που φορώ κάποιο ρούχο, γυρνώ την κρεμάστρα, το πιαστράκι, από την άλλη πλευρά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι στο τέλος, τι έχω βάλει για στόχο, το τρίμηνο, για να το πάμε ανά εποχή, στο τέλος του μήνα, να δω τι δεν έχω φορέσει. Αυτό είναι ωραίο κιόλας για το τέλος της σεζόν, να δω τι δεν φόρεσα καθόλου αυτή τη σεζόν. Και έτσι αυτά τα αντικείμενα που δεν έχουν γυρίσει, που δεν τα έχω φορέσει ούτε μία φορά, τα ρούχα, τα διώχνω από το σπίτι. Στο νούμερο 5 έχουμε τη 15-λεπτη οικογενειακή πρόκληση. Δηλαδή, ένα απόγευμα το οποίο φαίνεται να εξελίσσεται βαρετά για εμάς, μπορούμε να βάλουμε όλη την οικογένεια και να ξεκινήσουμε να ξεσκαρτάρουμε, έχοντας βάλει χρονόμετρο για 15 λεπτά. Τα παιδιά μπορούν να ξεσκαρτάρουν στο δωμάτιό τους και οι μεγάλοι στους υπόλοιπους χώρους. Είναι κάτι το οποίο θα γεμίσει το χρόνο μας, θα κάνει δουλίτσα, θα γίνει δουλίτσα, θα έχουμε συμμετάσχει όλοι και θα είναι κάτι που θα δώσει χαρά και ικανοποίηση σε όλη την οικογένεια. Όχι απλά επειδή έχουν φύγει πράγματα, αλλά κυρίως γιατί έχει συμμετάσχει όλη η οικογένεια για την εκπλήρωση ενός σκοπού. Έκτο και αγαπημένο μου challenge, αγαπημένη μου πρόκληση, είναι ένα αντικείμενο την ημέρα για 30 ημέρες. Είναι κάτι το οποίο είναι πανεύκολο, καθόλου αγχωτικό, καθόλου χρονοβόρο και κάτι το οποίο θα σε γεμίσει με ικανοποίηση στο τέλος του μήνα, γιατί στο τέλος του μήνα θα έχουν φύγει 30 πράγματα, 30 άχρηστα πράγματα από το σπίτι. Πάρα πολύ καλό challenge και είναι κάτι το οποίο έχω κάνει περισσότερες από μία φορά. Στο νούμερο 7 βρίσκεται η πρόκληση των 10 λεπτών. Δηλαδή, βάζω το χρονόμετρο για 10 λεπτά και αρχίζω να ξεσκαρτάρω από όποιον χώρο θέλω. Θέλω έναν χώρο, θέλω περισσότερους χώρους. Πολύ ωραίο challenge και πάλι για πολύ άσχολους ανθρώπους και είναι κάτι που μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις. Στο νούμερο 8 βρίσκεται η πρόκληση, ξεσκαρτάρω ένα δωμάτιο για 45 λεπτά. Βάζω το χρονόμετρο για 45 λεπτά, παίρνω μια σακούλα, ξεσκαρτάρω λοιπόν για 45 λεπτά. Δεν το έχω κάνει αυτό, γιατί ο χρόνος, το να έχω περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μου, δεν με βοηθά εμένα προσωπικά, γιατί μου προκαλεί άγχος. Και έχω το μυαλό μου στον χρόνο και πάμε στην πρόκληση νούμερο 9, που δεν είναι άλλη από την KonMari Method. Τη μέθοδο δηλαδή της Marie Kondo, η οποία είναι πιο δραστική μέθοδος, είναι ακραία, φυσικά την έχω εφαρμόσει στο παρελθόν. Αυτό είναι βέβαια καλύτερα όχι από την αρχή, αλλά όταν θα έχουμε αποκτήσει το κολάι, για να μην μας δημιουργηθεί άγχος, απελπισία, αναλόγως με το πόσα πράγματα έχουμε να διαχειριστούμε. Είναι ιδανικό να γίνεται αυτό όταν αλλάζουμε τα ρούχα σεζόν, ανασεζόν. Παίρνω λοιπόν τα ρούχα από την ντουλάπα, όλα τα ρούχα, ένα για ένα άτομο, που έχω στα συρτάρια, στις ντουλάπες, παντού, και τα κάνω μια στίβα στο πάτωμα ή πάνω στο κρεβάτι και αρχίζω από εκεί να πιάνω το ρούχο. Κοιτάζω πώς το αισθάνομαι για αυτό. Εάν μου δίνει χαρά, το κρατώ. Εάν δεν μου δίνει χαρά, μου προκαλεί οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα, νοσταλγία, τύψεις που δεν μπορώ να το φορέσω πια ή οτιδήποτε,
Το πιάνω λοιπόν, εάν δεν μου δίνει χαρά, το ξεσκαρτάρω αμέσως. Το βάζω δηλαδή στο κουτί με αυτά που είναι να διώξω. Και το κάνω αυτό για διάφορα αντικείμενα, για διάφορες κατηγορίες αντικειμένων, για παράδειγμα για τα πράγματα συναισθηματικής αξίας ή για τα πράγματα με τα βιβλία. Εγώ το έκανα στο θέμα με τα βιβλία, που ήταν κάτι που με δυσκόλεψε πάρα πολύ να ξεσκαρτάρω. Τελικά τα κατάφερα, έπαιρνα το βιβλίο, έκανα τις ερωτήσεις που ήθελα για το βιβλίο. Όταν κάτι μας δυσκολεύει, αυτή είναι μία μέθοδος, αυτό το να ευχαριστούμε το αντικείμενο, να νιώθουμε ευγνωμοσύνη δηλαδή για το αντικείμενο, για τις υπηρεσίες που μας έχει προσφέρει, είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ για αντικείμενα συναισθηματικής αξίας, για αντικείμενα όπως είναι τα βιβλία. Αξίζει αυτή η μέθοδος όταν αντιμετωπίζουμε δηλαδή έτσι τέτοιες δυσκολίες. Καλό είναι κάθε φορά που ξεσκαρτάρω κάποιο αντικείμενο, όταν με δυσκολεύει, να το εφαρμόζω αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να εμπνευστήκατε. Εάν σας άρεσε, θυμηθείτε να πατήσετε ένα like, καθώς αυτό βοηθά πάρα πολύ το κανάλι μου. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε την εγγραφούλα, δεν κοστίζει τίποτα, απλά βοηθά ώστε να μεγαλώνει η κοινότητά μας, και πατήστε και το καμπανάκι οπωσδήποτε για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν ξανά εδώ, που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!